Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Καρπούζης Φέτα Gaming. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο FIFA Ultimate Team. Σήμερα είναι το τελευταίο βίντεο στην Division 5. Πάμε Division 4 ξανά εκεί που ήμασταν. Πάμε εκεί που ανήκουμε. Αλλά το exciting της όλης υπόθεσης είναι ότι, όπως ήδη ξέρετε, επειδή το έχω ξαναπεί, την άλλη εβδομάδα παίζουμε επιτέλους με την OP Squad. Ξέρετε ήδη ποια είναι, δεν χρειάζεται να την ξαναδείξω, να την ξαναφέρω. Νομίζω όλοι περιμένετε επιτέλους να παίξουμε με την OP Squad. Θα γίνει λοιπόν αυτό το τρίτη που μας έρχεται. Μέχρι τότε έχουμε να παίξουμε άλλο ένα τουλάχιστον match για να μπορέσουμε να πάρουμε το Championship της Division 4 και να πάρουμε παραπάνω λεφτά. Και σε περίπτωση που γίνει αυτό, θέλω να κάνω και μια μεταγραφή για τη δεύτερη squad, την οποία θα δοκιμάσουμε σε κάτι άλλο από seasons match. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στο βίντεο. Αρχικά, αυτή τη βδομάδα τραϊχαρντάρω πάρα πολύ για να πάρω επιτέλους το Elite 2 στα squad battles, γιατί θα μου δώσω, όπως βλέπετε, 2 megapacks 25.000 coins, που είναι πάρα πολύ καλά. Elite 1 το αφήνουμε σαν όνειρο, δεν γίνεται, έχει πάρα πολλούς πόντους. Θέλω να πιάσω τουλάχιστον Elite 2. Πάω σχετικά καλά μέχρι τώρα. Έχω κάποιες λίγο ατυχίες σε αυτά που θέλω να πετύχω, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι με ένα match λιγότερο και είμαι πολύ κοντά στο Elite 2. Με μια καλή νίκη σε World Class μπορώ να φτάσω και όλα τώρα, αλλά θα ξαναπέσω λογικά μέχρι τέλος της ημέρας. Και θα μείνω ότι άμα συνεχίσω έτσι όλη τη βδομάδα, σιγά σιγά είναι πιο εύκολο. Κάποιοι ψιλοφεύγουν, παίζουν λιγότερα κτλ. Χάνουν match. Αν καταφέρω να παίξω τουλάχιστον από τα 45 match, τα 40 έστω κάπου εκεί, πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω Elite 2. Και αν γίνει αυτό, θα έχουμε πάρα πολύ τούμπανα rewards να ανοίξουμε. Δηλαδή 2 mega packs, που και okay, είναι τούμπανο. Αν όχι, θα πάρουμε το συμβατικό Elite 3 με ένα rare gold pack, ένα premium gold players pack και ένα jumbo premium gold pack. Το ξέρετε. Δεν είναι καθόλου άσχημο, αλλά εντάξει, πολύ καλύτερο νομίζω. Αλλά αυτό θα κάνω off camera, όσο δεν βλέπετε τίποτα. Απλά ήθελα να ενημερώσω, γιατί ποτέ δεν ενημερώνω για την πορεία μου στο squad battles. Απλά ξαφνικά βλέπετε τι rank ήμουνα. Θα παίξουμε λοιπόν το σημερινό μας match ή τα σημερινά μας match με την πρώτη squad. Το πρώτο με την πρώτη, αν χρειαστεί δεύτερο, θα το παίξουμε με τη δεύτερη. Και πάμε κατευθείαν να παίξουμε, να πάρουμε το championship. Okay. Μάλιστα, μία OP squad. Θα να μας λέει πούστη, θα παίξουμε OP squad την άλλη εβδομάδα. Πάρτε την αντίπαλη. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Μαραντόνα, Ρονάλντινιο, Πουγιόλ, Άικον, Suarez in form, Bale, Ramos, De Gea in form. Τι στο μπούτσο. Μικρέ, πάρε και το Maradona, πάρε και το Ronaldinho και βάλ του στο... Οκ, okay, δεν πέτυχε πολύ ατάκα που ήθελα να χώσω όταν σου έβαζε τον goal. Μα θα χάλασες, Hernandez. Αχ, έλα, βρε. Ντιμπαλά σου, όχι ρε, έλα ρε. Δεν έκανα καν τάκλιν ρε μαλάκα. Πώς δίνεις φάουλ έτσι? Έλα ρε πούστη. Αχ, πουτάνες. Ντιμπαλά. Αχ. Ικάρντι, σουτάρι. Γκόλο Ικάρντι, 2-1 στο 39. Πάμε για την ανατροπή. Ντιμπαλά, πάμε. Ντιμπαλά, μέσα στην περιοχή, σουτάρι ο Ντιμπαλά. Γαμώ πάλι την ίδια μαλακία κάνω. Κασεμίρο Πούλο, επειδή έχει χίτρινη, να μπει στη θέση σου Φερναντίνιο το δεύτερο μήχρονο. Τη Μαρία, τη Σέντρα, Κουτίνιο. Κουτίνιο. Αχ, μαλακία έκανα. Η τελευταία πάσα έγινε κατά λάθος. Ημίχρονο, 2-1 πίσω, αλλά έχω μια αίσθηση ότι αυτό το ματσάκι γυρνάει για πλάκα. Την μπαλά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, σουτάρει ο την μπαλά. Δεν μπορεί πάλι, γαμό. Όχι. Ο Έντερσον είναι σε καλή μέρα, ο την μπαλά δεν είναι σε καλή μέρα γενικά. Την μπαλά. Γυρνάει ο Ντιμπαλά στον Ιγκουαίν. Ιγκουαίν σουτάρει. Όχι, γαμό. Ει, ωρε μαλάκα. Έλα, Ντιμπαλά. Σουτάρει, έλα ρε μαλάκα. Γιατί δεν μπαίνει γαμημένη. Έλα. Ντιμπαλά, μέσα στην περιοχή σουτάρει. Έλα. Έλα ρε γαμημένη. Έλα. Γαμώ το σπίτι. Έχουν μείνει μόνο καθυστερήσεις. Μπορώ να συνεχίσω να ελπίζω σε μια ισοπαλία για να μην το δώσω έτσι το μάτσερ, παιδί μου. Έλα, νάτος! Τη Μαρία! Έλα εκεί, όχι γαμώ! Κρίμα για αυτή την ήττα. Θα μπορούσε και να μην ήταν ήττα, η αλήθεια είναι. Το ίδιο καλά παίξαμε, είχε και αυτό τις ευκαιρίες του, είχα και εγώ τις δικές μου. Η ζωή συνεχίζεται. Άλλες δύο προσπάθειες έχουμε. Πάμε για τη δεύτερη μας προσπάθεια για σήμερα. Εντάξει, σίγουρα πιο βατή squad. Το έχουμε, ξέρω εγώ. Τη Μαρία. 1-0 στο πρώτο λεπτό έτσι. Για πλάκα, περίπατο στο λιβάδι και γκολ. Την μπαλά στον Ιγκουαίν, έλα. Στρωμένο γκολάκι είναι αυτό. Στρωμένο γκολάκι, βγάζει την τρούλα σου, όχι. Την μπαλά το πάμε απευθεία από εδώ έτσι για το γαμότο. Την μπαλά, το έχουμε. Το έχουμε, ρε την μπαλά. Ρίχτο, όχι. Κουτίνιο, έλα, ρε μαλάκα, τι στο βούτσο. Ικάρντι, σουτ, όχι, έλα, τι κάνω. Έλα, να το πάλι. Ντι Μαρία, έλα.
Όχι ρε μαλάκα. Κουτίνιο, μπαίνει μες στην περιοχή, αλλά δεν το χάνουμε κι αυτό. Κουτίνιο, έλα ρε. Ρε, τι παθαίνω με τελειώματα καμιά φορά. Έλα, έλα. Έλα, σκόραρε το αυτό. Έλα, γαμό. Έλα. Έλα. Έλα, γορίνα μου. Τι. Ντι Μαρία. Έλα, 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 έλα. Γκολ, επιτέλους. 2-0 στους 45 ακριβώς πριν τη λήξη του μηχρόνου. Δικαιώθηκα, γαμό. 100 χαμένες ευκαιρίες. Και έκανε και disconnect γιατί είναι φλόρος και χέστης. Και κάπως έτσι παίρνουμε το championship. 7.500 coins. Μια χαρούλα μας έκατσαν. 20 πόντους και με ένα match remaining. Περάσαμε χαλαρά πάλι στη Division 4. Εντάξει, θα μου πεις φοβερό achievement. Πέρασε στη Division 4, ok. Εντάξει, κάτι είναι, ρε μάγκες. Oh. Αλεξάνδρο Γκόμεζ, ένα παίκτη που θέλουμε με 34 χιλιάρικα κάτι. Τον πήραμε ήδη χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήθελα να κάνω μια μεταγραφή, είναι στην ομάδα. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτόν τον παίκτη, γιατί τον ήθελα, τον είχα και στα targets όπως τα δείτε και τώρα. Για τη δεύτερη squad για να φύγει ο Γαϊτάνο, ο οποίος δεν μου αρέσει καθόλου. Και μόλις αποκτήσαμε άλλο ένα από τα target μας. Έβαλα στα target επίσης και τον Icardi. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η κάρτα, είναι αυτή η κάρτα που αναβαθμίζεται, το Once to Watch. Ναι, Once to Watch Icardi. Που είναι 89 rating, είναι παραπάνω από την inform που έχω. Και έχει γύρω στα 100 χιλιάρικα, θέλω να την πάρω, αλλά έρχεται τρίτη κατά σειρά. Μετά τον Τη Μαρία και τον Αλεξάνδρο. Αλλά θα δούμε για όλα αυτά. Για την ώρα πάμε στη δεύτερη squad. Δίνουμε πούλο στον Γαϊτάν. Βάζουμε τον Γκόμεζ. Ο οποίος Γκόμεζ δεν κάνει link πουθενά. Να, κάτι που δεν είχα σκεφτεί να τεστάρω πριν. Ναι. Ναι, ακόμα και να αλλάξω τους δύο κεντρικούς δεν πολύ ταιριάζει. Αυτός η αλήθεια είναι. Οπότε μήπως. Δεν νομίζω ότι με ένα LW του LM θα φτιάξει ιδιαίτερη κατάσταση. Ναι, η φάση είναι πως δεν βόλεψε τελικά τόσο. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερος που το Γαϊτάν γάμο το. Οκ, θα δω τι θα κάνω με αυτόν. Δεν θέλω να τον πουλήσω ή να τον επιστρέψω ή κάτι παρόμοιο. Γιατί πολύ απλά αξίζει όντως, έχει 90 pace, είναι μια πολύ καλή κάρτα. Και τόσο καιρό ήμουν πολύ χαϊπαρισμένος να την πάρω και να την δοκιμάσω. Και μαλακία που δεν μπορώ τώρα να τη χρησιμοποιήσω πρακτικά. Και πάει τζάμπα πρακτικά. Και με Hunter και Mystery Style. Καλή φασούλα βρήκαμε με 34 χιλιάρικα. Αλλά ναι, η φάση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν βολεύει αυτή η κάρτα. Γιατί χαλάει το chemistry πάρα πολύ. Θα δω τι μπορώ να κάνω μέχρι τότε. Γιατί έχουμε πολύ καιρό μέχρι να ξανασχοληθούμε με τη squad. Και όταν λέω πολύ καιρό, εννοώ πολύ καιρό. Γιατί τις δύο επόμενες εβδομάδες λογικά θα παίζουμε μόνο με την OP squad. 10 μάτς, πόσο είναι 2 εβδομάδες. Οπότε έχουμε ακόμα καιρό να το δούμε αυτό. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα με OP Squad. Κάτι που περιμένετε, όπως πούμε, πάρα πολύ. Και θέλω και εγώ να δω πραγματικά πώς θα πάει όλο αυτό. Οπότε ναι, μέχρι τότε θα ανεβαίνουν και άλλα βίντεο στο κανάλι, εννοείται. Δεν κάνετε και όλα τα υπόλοιπα βίντεο, ανεβάζω καθημερινά όπως ξέρετε. Αυτά τα λέμε. Μουά, μουά.